Θα ακούσετε την εκπομπή «Το Καφενείο των Μουσικών», λαϊκή οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, που είχε επιμεληθεί και παρουσιάσει ο γνωστός συνθέτης Χριστόδουλος Χάλαρης και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη του 1970. Στην τέταρτη εκπομπή του κύκλου του αφιερωμένου στο Δημοτικό Κλαρίνο θα ασχοληθούμε με τα εκφραστικά στολίδια που χρησιμοποιούν οι δημοτικοί οργανοπαίχτες για να στολίσουν το παίξιμό τους. Προσκεκλημένοι μας είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο Τάκης Καρναβάς, ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος και ο Χριστόδηλος Ζούμπας. Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής αποδίδει ο τραγουδιστής Τάκης Καρναβάς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καρναβά, πότε πρωτοβήκατε στο επάγγελμα? Το 1950. Προέρχεστε από οικογένεια μουσικών? Ο πατέρας μου ήταν μουσικός, έπαιζε λαούτο. Εσείς παίζετε επίσης κάποιο? Ναι, έπαιζα και εγώ λαούτο, κιθάρα κάποτε. Το παράτησα όμως, επειδή άρχισα να τραγουδάω τώρα πολλά χρόνια και τα έχω παρατήσει όλα. Έχετε προσωπικές προτιμήσεις στο δημοτικό τραγούδι? Διαπίστωσα ότι τραγουδάτε θαυμάσια τα κλέφτικα τραγούδια. Ναι, αυτά μου αρέσουν ιδιαίτερα. Είστε από ποια περιοχή, καταγωγή σας από ποια περιοχή? Το Λοκαρνό. Ναι. Και νομίζω ότι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή τη δική σας το κλέφτικο τραγούδι. Ναι, ειδικά το Αγρίνιο περιφέρεια τη δική μας. Λάμπινο ηλιό μας, ο ήλιος λάμπει και στα βουνά λαμπή κι θεόνι Θεόμονη, ώρε με στα διαμάντη η Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αρχοντοπούλε. Yes,